Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το Προμηθέας Park. Έχουμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι για εσάς σήμερα. Έχουμε τους Utah Jazz με τους Net Reapers. Είμαστε έτοιμοι αυτή το τζάμπολ του πρώτου μας αγώνας. Net Reapers, Utah Jazz, το τζάμπολ ξεκίνησε. Η μπάλα είναι για τους Utah Jazz, οι οποίοι ξεκινούν την πρώτη μας επίθεση. Περιμένουν ένα πολύ physical game, το πρώτο τρίποδο του αγώνα. Παραλίγο το rebound για τους Net Reapers, οι οποίοι έχουν την πρώτη τους επίθεση. Για να δούμε τι άμυνα θα παρουσιάσουν οι Utah Jazz. Δεν υπάρχει δίωδος. Σφύριγμα του διαιτητή, έχουμε βήματα για τους Net Reapers. Η μπάλα στους Utah Jazz. Την μπάλα στα χέρια του Καβούλα, ο οποίος αφήνει για τον Μπέρτσο. Αυτός για τον Βαγενάς, ο οποίος θέλει να βάλει στην πλάτη τον προσωπικό του αντίπαλο. Βγάζει έξω και πάλι στον Γασπαράτο. Κλέβουν εδώ πάρα πολύ ωραία και θέλουν να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Και δεν έρχεται εδώ το πρώτο καλάθι για τους Net Reapers. Μπάλα βγαίνει στη γωνία στο Τζανί και τώρα τσιρώνει. Τσιρώνει με 8 δευτερόλεπτα στη διαδοχή του, βγάζει έξω Τζανί. Το σούτ για 3 από 45 μοίρες, ούτε αυτό, rebound από τον Γασπαράτο, ο οποίος θέλει γρήγορα να πατήσει τον γκάζι και να φύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Γασπαράτος θα τελειώσει τη φάση, ο Γεράσιμος έδωσε για τον Παναγιώτη και εκείνος τελείωσε τη φάση. 2-0, αυτό είναι το πρώτο καλάθι της χρονιάς για τους Utah Jazz σε αυτή την όμορφη εκδήλωση εθνιδιασμού. Το χαρτί λίγο. Κλέβουν την μπάλα. Εδώ κοιτάξτε τον μπλονζόν του Καβούλα στο παρκέ. Μάχες επιμαχών, ο Τάκης διεκδικεί. Τελικά κερδίζουν οι Jazz. Ωστόσο υπάρχει παράβαση 8 δευτερολέπτων από πλευράς Jazz. Παιχνίδι αναγνωριστικό σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πέτρο. Λοιπόν, η μπάλα πάλι μέσα εντός του παρκέ. Όπως είπαμε, είναι ένα πολύ physical game. Εδώ προσπαθεί να μπει ο παίκτης. Έχουμε ένα εφηδιασμό πρώτου χρόνου για τους Utah Jazz. Ναι! Γασπαράτο. Πολύ ωραίο καλάθι για τον Γασπαράτο. Τι ωραίο καλάθι κάτω από το καλάθι. Ναι, οι Reapers κατεβάζουν την μπάλα. Οι άμυνες είναι πολύ physical, όπως το είπαμε. Αλλά αυτό μπορούμε να περιμένουμε στο μπασκετάκι. Ένα πολύ physical game, βραδιά, ένα βραδιά για όσους από εσάς παρακολουθούν. Ναι! Τρίποντο για τους Net Reapers. Πολύ ωραία επίθεση. Για όσους θεωρούν ότι είναι εύκολο αυτό, κάθε άλλο, αμήτη άλλο. Αλλά αυτό είναι το θέαμα το οποίο παρουσιάζει το μπασκετάκι εδώ στο Προμηθέας Park. Άλλο ένα τρίποντο. Άστοχο rebound. Έχουμε ένα πιθανό γρήγορο παιχνίδι, το περιμέναμε αυτό από δύο ομάδες οι οποίες αποκλείστηκαν την περσινή σεζόν στο μπασκετάκι, στο απρόημι τελικά. Rebound, χαμένη η επίθεση άλλη μια φορά για τους Net Reapers, κατεβάζουν ξανά την μπάλα. Κλέψιμο! Πολύ ωραία ευκαιρία για τους Net Reapers να σκοράρουν. Φάουλ χαμηλά μέσα στο ζωγραφιστό. Ελπίζουμε να είναι καλά ο παίκτης. Ο Τσιρώνης κέρδισε το φάουλ. Γι' αυτό βλέπουμε τον μπασκετάκι, ακριβώς για τέτοιες στιγμές, τέτοιες φάσεις που οι παίκτες βάζουν το κορμί τους για την ομάδα τους, για την μπάλα, για το άθλημα το οποίο αγαπούν. Deflection η μπάλα έξω, άλλη μια φορά για τους Net Reapers, οι οποίοι σήμερα φορούν μια ειδική στολή, ιστορική στολή, βαριά φανέλα που λέμε. Inbounds άλλη μια φορά για τους Net Reapers. Ωραίο fade out, τρίποντο. Όχι, άστοχο, ξανά rebound. Scramble για την μπάλα. Ευνηδιασμός στο πρώτο χρόνο, foul και όχι, άστοχο καλάθι για τους Utah Jazz. Πολύ ωραία. Με κάθε ευκαιρία οι Utah Jazz παίρνουν την μπάλα και τρέχουν το παρκέ. Νομίζαμε ότι τέτοιο μπάσκετ βλέπουμε μόνο στην Ισπανία.
Αλλά αυτό είναι ψέματα, το βλέπουμε και στο μπασκετάκι. Ακριβώς, είναι η ACB και το μπασκετάκι. Τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο. Γιατί να στην Ευρώπη. Γιατί να δεις αυτή τη στιγμή ισπανικό μπασκετάκι, όταν μπορείς να έρθεις στο Προμηθέας Πάρκ να δεις τέτοιο θέαμα. Έχω ήδη κουραστεί και είμαστε ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. 6 και 31 ακόμα. Ελεύθερη βολή. Μέσα. Το σκορ είναι 5-3 για τους Utah Jazz. Κατεβάζουν οι Trippers. Θα ήθελα να αφήσω το μικρόφωνο κάτω και να μπω κι εγώ, Αντώνη, σήμερα στο μάτς. Ναι, άλλωστε έχεις μεγάλη εμπειρία από τα παρκέ. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Ωραίο κόψιμο μέσα. Θα βάλει πλάτη. Ωραία κίνηση. Deflection έξω. Μπάλα για. Ναι, Trippers. Διορθώνουν οι διαιτητές. Η μπάλα πάει στους Utah Jazz, οι οποίοι θα κάνουν το inbounds με τον Ασπαράτο Παναγιώτη. Ασπαράτος για τον Βαγενά, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Βαγενάς ψάχνει συμπαίκτη του. Αλλαγή έχουμε αυτή τη στιγμή για τους Net Trippers. Θα μπει με το νούμερο 18 ο Τσιρόνης. Όχι, συγγνώμη, Παπαγεωργόπουλος, με συγχωρείτε. Παπαγεωργόπουλος μέσα. Στη θέση του Τζάνι. Ναι, Trippers, inbounds. Ψάχνουν να μειώσουν το σκορ. Φρέσκα πόδια μέσα στο παιχνίδι. Τρίποντο, άλλο ένα τρίποντο. Άστοχο, άλλο ένα rebound για τους Utah Jazz, οι οποίοι φαίνεται να θέλουν να παγώσουν το παιχνίδι. Πόσο να κρατήσεις αυτό το τέμπο. Άλλο ένα τρίποντο. Εύστοχο. Δεν σταματάνε οι Utah Jazz να γεμίζουν το καλάθι των Net Reapers με πόντους. 12-3 για τους Utah Jazz. Πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Σφύριγμα επιθετικό στο screen για τους Utah Jazz. Το momentum είναι όλο μαζί τους. Φοβερή άμυνα έχουν κρατήσει τους Net Reapers μόνο σε 3 πόντους με 4 λεπτά ακόμα για το τέλος του δεκαλέπτου. Κατεβάζουν την μπάλα Utah Jazz. Για να δούμε, θα μπορέσουν οι Net Reapers να βγάλουν μια άμυνα. Ναι, βγαίνει. Μπάλα στον Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Παπαγεωργόπουλος ξεκούραστος από τον πάγκο. Θέλει να δημιουργήσει για την ομάδα του. Ωραία άμυνα, man to man αυτή τη στιγμή από τους Utah Jazz, οι οποίοι προσπαθούν. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Έλα, Net Reapers, 5-4-3. Το foul, πολύ ωραία προσπάθεια για τους Net Reapers από το 10 τον Αλεξανδρόπουλο. Ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια για να φορτώσει το καλάθι των Utah Jazz με κάποιους πόντους και να φέρει την ομάδα του πιο κοντά στο σκορ. Πρώτη ελεύθερη βολή, άστοχη. Αυτός και ο Σακίλ Ονίλ. Για να δούμε αν ο Αλεξανδρόπουλος θα μπορέσει να βάλει την επόμενη βολή. Καμία πίεση. 4 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Άστοχη και η δεύτερη. Rebound για τους Utah Jazz, οι οποίοι άλλη μια φορά θα πιέσουν το τέμπο. Άλλη μια φορά σας είπα ότι οι Utah Jazz έχουν αυτό το ισπανικό στυλ. Βγαίνει άμυνα για τους Net Reapers. Θέλουν να τρέξουν, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή στην ταχύτητα με τους Utah Jazz. Για να δούμε, θα μπορέσουν να σκοράρουν. Τρίποντο, όχι. Ψάχνουν δύο εδώ. Τα screen το ένα μετά το άλλο. Ψηλό screen. Kick out, shoot για δύο. Άστοχο και αυτό. Utah Jazz, άλλο ένα rebound. Πραγματικά οι Net Reapers δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή να βρουν το καλάθι. Τα έχουν χαλάσει μαζί του, όπως και εγώ με τις 7 πρώην μου. Για να δούμε. Όχι, παραλίγο το λάθος από τους Utah Jazz. Ένα shoot από την κορυφή της ρακέτας. Άστοχο. Μάχη για το rebound. Net Reapers θα τρέξουν τον εφηδιασμό. Όχι, πάλι άλλη μια φορά η Utah Jazz είναι έτοιμη και σταματάνε τον πρώτο εφηδιασμό. Θα πάμε σε οργανωμένη επίθεση. Για να δούμε. Για τους Net Reapers, Παπαγεωργόπουλος κρατάει την μπάλα, κρατάει πολύ. Θα βρει δίωδο από μέσα, άλλη μια φορά μια δίωδο. Όχι, τέλος επίθεσης. Σφυρίζουν οι διαιτητές, μπάλα απ' έξω. Το σκορ είναι 3-12.
Μπροστά είναι η Jazz, πραγματικά είναι τρύπες, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αγοράσουν καλάθι. Αλλαγή αυτή τη στιγμή για τους Net Reapers, θα μπει με το νούμερο 5 ο Τζανής Χρήστος. Για να δούμε αν μπορεί αυτή η αλλαγή να φέρει κάτι. Μπαίνει και ο Τσιρόνης με το 8. Να δούμε αν αυτές οι αλλαγές για τους Net Reapers θα φέρουν τη φρεσκάδα η οποία απαιτείται αυτή τη στιγμή για να γυρίσουν το εναντίον του σκορ από το 3-12. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι όταν δεν θέλει να μπει, δεν θέλει να μπει η μπάλα. Ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Για να δούμε μια βολή για να... Ναι, επιτέλους 4-12. Ένας πόντος για τους Net Reapers. Αυτό τίποτα είναι καλύτερο. Για να δούμε η Jazz. Η ισπανική μας ομάδα. Φάουλ. Πολύ κοντινή άμυνα. Το φάουλ από το νούμερο 5, τον Τζανί τον Χρήστο. Inbounds για τους Ita Jazz, το νούμερο 25. Ο Γασπαράτος επανέφερε την μπάλα. Ψάχνουνε οι Ita Jazz, ψάχνουνε. Ένα σούτ από την κορυφή της ζακέτας. Άστοχο rebound πάλι για τους Ita Jazz. Κοιτάξτε με τι αυτοπεποίθηση κυνηγάνε την κάθε φάση. Το drive αριστερό, ναι, δεξί λέει απ' καλάθι. 4-14 στο συν 10 ήταν Jazz. Αλλά όλα γυρνάνε, ακόμα και 10 πόντι δεν είναι κάτι. Όλα μπορούν να γυρίσουν ανά πάσα στιγμή στο μπασκετάκι και στο μπάσκετ για όσους ξέρουν. Όσους έχουν παίξει αυτό το άθλημα με την πορτοκαλί θεά, αναγνωρίζουν και γνωρίζουν ότι όλα γυρνάνε. Ένα σουτ από πολύ μακριά για 3 airball. Επαναφορά για τους Ita Jazz με το 33 ο Μαρίνης. Την μπάλα θα κατεβάσει ο Καβούλας για τους Ita Jazz. Καβούλας ψάχνει. Καβούλας θα κάνει ένα drive. Ναι, όχι, αστοχή με το δεξί. Ωραίο drive για τον Καβούλα, κατεβάζουν Net Reapers. Net Reapers, με συγχωρείτε. Για να δούμε τι θα κάνουν οι Net Reapers. Άλλο ένα drive. Ψάχνουνε δύο εδώ η άμυνα, τον Ita Jazz είναι πολύ καλωστημένη. Kick out, όχι, deflection. Άλλο ένα drive. Όχι, πάλι deflection από τους Ita Jazz. Τρίποντο τελευταία στιγμή, παλεύουν όλοι. Μπάλα για τους Ita Jazz, foul. Foul δίνουν οι διαιτητές. Αυτοί οι ήρωες, οι αφανείς ήρωες στο μπάσκετ τους αξίζουνε, τους αξίζει κάθε σεβασμός στο επάγγελμά τους. Φανταστείτε τι ακούνε σε κάθε παιχνίδι από κάθε παίκτη. Όλοι έχουν τα δίκια τους, αλλά στο τέλος πρέπει να κρατάμε τους κανόνες. Με τρίπερς, ένα τρίποντο, φάουλ στο τρίποντο. Κακό φάουλ, πολύ κακό φάουλ, δεν χρειαζόταν αυτό. Το φάουλ ήταν το 33 από το Μαρίνι. Κυριολεκτικά δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό, αλλά υπέπεσε στο φάουλ. Το φάουλ το τράβηξε το νούμερο 5 ο Τζανής, ο Χρήστος από τους Net Reapers, ο οποίος θα πάει σε ελεύθερες βολές για 3 πόντους. Για 3 ελεύθερες βολές, με συγχωρείτε. Για να δούμε. Άστοχη η πρώτη. Για τη δεύτερη βολή για να δούμε αν θα ευστοχήσει. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο Χρήστος, ο Τζανής, μία βαθιά ανάσα θέλει. Πάμε για την τρίτη βολή. Άστοχη και αυτή, αλλά το rebound πάλι για τους Net Reapers, οι οποίοι δεν θα το αξιοποιήσουν. Η μπάλα στους Ita Jazz, οι οποίοι τους χαρίστηκε αυτό. Τρεις άστοχες ελεύθερες βολές. Τι δώρο. Τα Χριστούγεννα ήρθανε νωρίς. Άλλο ένα drive, αλλά κλέψουμε από τους Net Reapers. Βγήκε η άμυνα. Και τώρα ένας ευθυνδιασμός. Αλλά φάουλ χαμηλά. Δεν μας έχουν συνηθίσει οι Net Reapers να τρέχουν ένα τόσο γρήγορο game, αλλά καθώς περνάει η ώρα του πρώτου δεκαλέπτου, σου λέει γιατί όχι. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πάρω ένα φάουλ, αφού δεν μπαίνουν τα καλάθια. Ακόμα το 14-4 για το Ita Jazz. Δεν έχω κάνει shout-out σε όλους εσάς οι οποίοι παρακολουθούν ζωντανά αυτό το live stream από το Προμηθέας Park, το καλύτερο προπονητικό κέντρο της Ελλάδος. Πού
Όχι. Ωραία η μπάλα για τους Utah Jazz, Utah Jazz. Με συγχωρείτε εκεί, έπρεπε να λέξουμε κάτι τεχνικό. Αλλά είμαστε πίσω μαζί σας. Οι Utah Jazz θέλουν να τελειώσουν αυτό το μήχρονο. 8 δευτερόλεπτα, 7, 6, kick out στο τρίποντο. 4, 3, 2, 1. Η μπάλα έξω, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στιγμή τον έξτρα χρόνο που είχαν εκεί. 1,7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Inbound, Utah Jazz. Δεν θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν τα 1,7. Τέλος πρώτης περίοδου. Το score, Utah Jazz 14, Net Trippers 5. Η διαφορά στους 9 πόντους. Μια ανάσα για όλους μας και θα είμαστε πίσω αμέσως μετά το timeout. Το score άλλη μια φορά, Utah Jazz 14, Net Trippers 5. Αντώνη. Γιάννη, όταν το φωτάκι το κόκκινο... Έχω κλείσει, ρε, έχω κλείσει. Α, εντάξει, όταν το φωτάκι εδώ είναι κόκκινο, κάνει record, έτσι. Είμαι καλά. Τώρα δεν σταματήσει. Όχι. Είναι πώς εδώ, το πράσινο. Το πράγμα να μην χαθεί τίποτα... Πόση ώρα κάνεις το record τώρα. Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Να υπογραμμίσω άλλη μια φορά ότι για τους Utah Jazz το παιχνίδι ξεκίνησε, η βασική πεντάδα ήταν ο Γασπαράτος, ο Παναγιώτης, ο Γασπαράτος, ο Γεράσιμος, ο Βαγενάς, ο Καβούλας και ο Μπέρτσος. Ενώ για τους Net Trippers το παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Τσιρόνης, ο Αλεξανδρόπουλος, ο Τάκης, ο Αποστολόπουλος και ο Τζάνης. Σε μερικά δευτερόλεπτα είμαστε πάλι πίσω μαζί σας για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου πριν μπούμε μετά στο ημίχρονο. Είμαστε πάλι στο παρκέ. Για τους Utah Jazz βλέπουμε ήδη τους παίκτες έχουν μπει στο παρκέ. Με το 25 είναι ο Γασπαράτος ο Γεράσιμος, με το 11 είναι ο Μπέρτσος, με το 25 είναι ο Γασπαράτος ο Γεράσιμος, με το 8 είναι ο Κοσμάς, για πρώτη φορά νομίζω στο παιχνίδι, με το 33 ο Μαρίνης. Για τους Net Trippers με το 18 ο Παναγιωργόπουλος. Για την επαναφορά του αγώνα ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο, για να δούμε αν οι Net Trippers μπορούν να γυρίσουν το μάτς. Η μπάλα έξω, ένα drive με το νούμερο 6, άστοχο με το αριστερό, αλλά το rebound πάλι ως Net Trippers σε δεύτερο χρόνο, άστοχο. Ανεβάζουν πάλι την μπάλα ή τα Jazz, άλλη μια φορά γρήγορα, χωρίς να χάνουν πολύ χρόνο. Kick out στην αριστερή μεριά, ένα drive, όχι. Deflection, η μπάλα πάλι για τους Utah Jazz. Παραπονιούνται οι Net Trippers ότι υπήρχε χέρι παίκτη των Utah Jazz, αλλά καλύτερη οπτική είχανε. Inbound για τους Utah Jazz. Ένα reverse, ένα αριστερό, όχι. Trippers θέλουν να τρέξουνε, να πιέσουν το tempo. Κλέψιμο για τους Utah Jazz. Μπάλα έξω, θα δούμε shoot. Τρίποντο. Άστοχο, το rebound, παλεύουν όλα, μπάλα για τους Utah Jazz, άλλη μια φορά, άλλο ένα rebound. Δεν πάει τίποτα σωστά για τους Net Trippers αυτή τη στιγμή. Κι άλλο τρίποντο από τους Utah Jazz, άστοχο. Rebound πάλι, Utah Jazz, ξανά η μπάλα έξω για τους Utah.
όχι, τέλος χρόνου δεν πρόσεξαν ότι είχε εξαντληθεί ο χρόνος τους. Κρίμα, είχαν την ευκαιρία να αυξήσουν το σκορ, το υπομέρωση σκορ για αυτούς. Άλλη μια φορά οι Jazz προηγούνται 14-5, δεν έχουμε δει καλάθι ακόμα σε αυτό το δεκάλεπτο. Κατεβάζουν την μπάλα οι Net Rippers. Έχουμε άλλη μια φορά καλή άμυνα αυτή τη στιγμή από τους Utah Jazz. Κάτι σαν ζώνη, 2-3 το τρίποντο. Net Rippers άστοχο και αυτό, rebound. Utah Jazz πιο αργά το τέμπο αυτή τη στιγμή, ήρεμα. Στα σίγουρα χέρια. Η μπάλα, πέφτουν οι κορμιά για την μπάλα αυτή τη στιγμή. Άλλη μια φορά η μπάλα στα χέρια του Μπέρτσου. Πόδια η μπάλα χτυπάει. Θα τρέξουν οι Net Rippers, να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Ωραία μπαλιά, αλλά όχι, το deflection εκεί στο rebound, στο καλάθι. Νόμιζε ότι είχε σίγουρο layup ο παίχτης των Net Rippers, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έξω, η μπάλα για τους Net Rippers. Βιάστηκαν οι Utah Jazz σε αυτή τη φάση. Κρίμα, θα ήταν πολύ καλό. Αργό κατέβασμα για τους Net Rippers, ψάχνουν κάτι οργανωμένο. Η άμυνα των Utah Jazz, αυτή η ζώνη χαλαρή. Το 3-2. Το 2-3, συγγνώμη, 2 ψηλά, 3 χαμηλά. Φαίνεται να έχει μπλοκάρει τους Net Rippers βήματα. Φωνάζει ο προπονητής των Net Rippers και με το δίκιο του. Κάθε επίθεση είναι χρυσάφι και δεν πρέπει να χάνεται. Το σκορ ακόμα 14-5 για τους Utah Jazz, οι οποίοι κατεβάζουν ξανά με τον Μπέρτσο. Μπέρτσος καλεί το σύστημα, να δούμε τι θα παίξουν. Όχι, ξανά κλέψουμε οι Net Rippers. Να δούμε, θα μπει αυτό το layup. Ναι! Πολύ ωραίο καλάθι για το νούμερο 5, τον Τζανί τον Χρήστο, ο οποίος φαίνεται να μπλοκάρει τον Μπέρτσο. Ξανά η μπάλα! Wow! Τα χειροκροτήματα των πάγκων των Net Rippers. Έχει ρίξει το κορμί του για να κλέψει ο Τζανίς ο Χρήστος την μπάλα. Έχει κάνει τη ζωή δύσκολη για τον Μπέρτσο στο κατέβασμα της μπάλας. Να το ξανά αυτό το match-up. Μας αρέσει, για να δούμε. Μπέρτσος, ναι! Απαντάει στη σκληρή άμυνα του Χρήστου του Τζανί. Και κυριολεκτικά αυτό θύμισε NBA με μια ραβέρσα. Net Rippers, kick out από την κορυφή της ρακέτας, μπάλα δεξιά. Για να δούμε, θα ρίξει τίποτα, όχι. Σπρώχνει εκεί βήματα. Όχι, ναι, βήματα, είχα δίκιο. Βιάστηκε. Να σπρώξει, βιάστηκε. Να χρησιμοποιήσει την μπάλα σωστά με το νούμερο 14, το Λάθος Αποστολόπουλος, ο οποίος θα κάτσει και στον πάγκο. Και τα ακούει από τον προπονητή του με τα δίκια του coach. Η μπάλα θα γίνει inbound από το Utah Jazz με το νούμερο 25 ο Γασπαράτος. Θα δώσει και θα κατεβάσει την μπάλα με το νούμερο 14 ο Βαγενάς. Συναντάει φοβερή άμυνα από το νούμερο 12 από τον Τάκη. Πολύ πίεση. Έχουν βαλθεί οι Net Rippers να πιέσουν. Βρήκαν οι δύο εδώ. 3-2. Τελειώνει η επίθεση. Πρέπει να γίνει ένα shoot. Όχι, ωραίο block. Σε δεύτερη φάση shoot. Αλλά rebound για τους Utah Jazz, καλάθι! Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δεύτερες ευκαιρίες από τα rebound. Όλοι ξέρουμε ότι το rebound είναι, αν μη τι άλλο, πιο σημαντικό ακόμα και από ένα δίποντο, ειδικά όταν μπορείς να κάνεις convert. Net Rippers, score 18-7 στους 11 πόντους η διαφορά για τους Utah Jazz. Ένα τρίποντο την κορυφή της ρακέτας, άστοχο. Rebound ξανά για τους Utah Jazz. Μακάρι να πω, είχα τα στατιστικά εδώ να δω πόσα rebound έχουν πάρει οι Utah Jazz. Οι οποίοι θα κάνουν drive foul όμως, φυσικά εκεί κάτω χαμηλά. Στην άκρη του ζωγραφιστού εντός της ρακέτας. Net Rippers, Utah Jazz 7-18. Και οι Utah Jazz πάνε στις ελευθερές βολές με τον Μπέρτσο, η οποία η συμβολή του στο σημερινό αγώνα είναι σπουδαία, φαίνεται η εμπειρία του. Μένω ήσυχος για να δούμε τη βολή, την αστοχή. Τη χάνει, για να δούμε αν η δεύτερη θα είναι εύστοχη για τον Μπέρτσο. Να δούμε τα box out. Αστοχή και η δεύτερη βολή.
Δεν ξέρω τι είναι, είναι η κούραση. Πώς κάθε δεκάλεπτο στο μπάσκετ διαφέρει το ένα από το άλλο. Η μπάλα χαμηλά, kick out, τρίποντα τη γωνία. Άστοχο στο τζάμι. Κατεβάζουν ξανά οι Utah Jazz. Για να δούμε τι θα δημιουργήσουν αυτή τη στιγμή. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν αυτό το live stream από το Προμηθέας Park, αν όχι το καλύτερο προπονητικό κέντρο της Ελλάδος, για το παιχνίδι των Air Trippers με τους Utah Jazz, το οποίο έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές, φοβερές άμυνες, γρήγορο tempo, physical game. Η μπάλα kick out. Άλλη μια φορά βλέπουμε τον παίκτη των Air Trippers να πέφτει κάτω στο παρκέ για την ομάδα του. Rebound άλλη μια φορά για τους Utah Jazz. Ο διαιτητής καλεί ένα break να δει ότι το νούμερο 18, ο Παπαγεωργόπουλος, είναι καλά. Και έχουμε ένα time out. Άλλη μια φορά, όπως είπα, έχω κουραστεί μέχρι και εγώ από το match. Το tempo είναι... Το tempo είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι η κομπή των Λάρων. Μεταξύ των Utah Jazz και των Air Trippers. Δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα, το σκορ είναι 7-18. 7 για τους Air Trippers, 18 για τους Utah Jazz, οι οποίοι είναι μπροστά κατά 11 ολόκληρους πόντους. Το tempo των Utah Jazz είναι απλώς φανταστικό, γρήγορο, φανταστικό μπάσκετ. Για να δούμε την απάντηση των Air Trippers. Η μπάλα, κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάει τη μία και το γηπέδου στην άλλη. Για τους Utah Jazz, οι οποίοι ψάχνουν να πάρουν το επιμέρου σκορ. Άλλο ένα κλείσιμο από τους Air Trippers. Πολύ ωραία άμυνα από τους Air Trippers. Trippers από τον Αλεξανδρόπουλο. Η μπάλα για τους Air Trippers κατεβάζει ο Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ψάχνει να δημιουργήσει. Θέλει ένα screen, θα το πάρει, θα κάνει το drive, θα βάλει το κορμί. Πολύ δυνατός, μπράβο στην επιλογή του, τα high five από τους συμπαίκτες του τα αξίζει, καθώς έβαλε το κορμί του για να πάρει το συνένα. Πέφτει στο καλάθι, 9-18, μειώνει το σκορ και θα πάει σε ελεύθερες βολές. Η αλλαγή τώρα θα βγει το νούμερο 16 για τους Utah Jazz. Θα βγει ο Κωνσταντινόπουλος και με το νούμερο 33 θα μπει ο Μαρίνης. Πάλι πίσω στις βολές των Air Trippers. Πίθανο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μπήκε. Δείχνει στην κορυφή του ταμπλό και απλώς μπήκε. Αν θέλει η μπαλίτσα να μπει, θα μπει. 10-18 έχουν μειώσει. Στους 8 πόντους είναι Air Trippers. Η μπάλα στους Utah Jazz, οι οποίοι ψάχνουν, έχουν μπλοκάρει. Για να δούμε αυτό το drive. Θέλει να κάνει και κάτι, κάνει λάθος και συνεχίζει. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση για τους Utah Jazz. 3-2, σου θέλει. Τρίποντο. Άστοχο. Θέλει να μειώσει ακόμα περισσότερο. Παγώνει την επίθεση, το ζητάει την μπάλα. Το νούμερο 12, αστοχός ο Τάκης. Είχε την ευκαιρία ο Τάκης να πάει το σύν ένα, αστόχης όμως σε ένα lay-up. Yeah.
είχε την ευκαιρία να κάνει το συν 2 και μετά την ευκαιρία να μειώσει περισσότερο, αλλά το σκορ παραμένει 10-18. Μπροστά ακόμα η Καζάζ. Πρώτη βολή. Πρώτη βολή, έστω εξοχή. Θεέ μου, θα δούμε ντέρμπι 11-18. Εύστοχη βολή για τον Τάκη με το νούμερο 12 για τους Net Reapers. Δεύτερη βολή, άστοχη το rebound. Από χέρια παίκτη των Net Reapers, έξω η μπάλα, επαναφορά για τους Ιτα Τζαζ. Το νούμερο 8 θα δώσει στα σίγουρα χέρια πάντα του Μπέτσου, ο οποίος θα κάνει kick out. Η μπάλα στην weak side, ένα shoot, άστοχο rebound για τους Net Reapers, οι οποίοι κοιτάξτε πως θα πάρουν την μπάλα. Ψάχνει να δημιουργήσει ο Παπαγεωργόπουλος. Όχι τρίποντο εκεί, φάουλ, όχι βήματα. Βήματα από τον Αλεξανδρόπουλο. Άντυχη στιγμή για την ευκαιρία να περάσει τον αμυντικό του, αλλά υπέπεσε στο βήματα. Άλλη μια φορά, inbound. Μπέρτσος κάνει inbound και θα κατεβάσει την μπάλα ο Καβούλας. Έξω ένα shoot ως της μεριάς. Άστοχο rebound με Trippers. Το παιχνίδι αν μη τι άλλο έχει έρθει στα ίσα του. Ένα τρίποντο παραλίγο εύστοχο με τσαπλό. Rebound για τους Net Trippers. Ασυνήθιστο, ειδικά το επιθετικό rebound. Ξανά τρίποντο. Ναι! Μέσα! Οι Net Reapers έχουν μειώσει το τελευταίο σκορ σε 14-18 από τους 11. Το παιχνίδι έχει πάει στους 4 πόντους. Επέφυσαν οι Ιτα Τζαζ, οι οποίοι φαίνεται να έχουν χάσει αυτή τη στιγμή την συγκέντρωσή τους. Άλλη μια φορά από τους συν 11 έχουν βρεθεί στο συν 4. Και φυσικά, φυσιολογικά, εντελώς ο coach καλεί time out. Δύο και 26 ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ 14-18 προηγούνται οι Ιτα Τζαζ. Το παιχνίδι έχει γυρίσει. Προηγούντουσαν με 11 ολόκληρους πόντους στην αρχή. Αλλά οι Net Reapers με φοβερή άμυνα και κάποια έστοχα σουτ, κάποια drive. Δεν θα το περίμενε κάποιος από την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά έτσι είναι. Εκεί που νομίζω ότι η ομάδα σου είναι καλά. Δύο στις άμυνες σου γυρίζουν ένα ολόκληρο παιχνίδι. Γι' αυτό αγαπάμε αυτό το άθλημα, γι' αυτό αγαπάμε το μπασκετάκι. Γι' αυτό αγαπάμε αυτό το άθλημα με τη στρογγυλή θεά. Το time out τελειώνει σιγά σιγά, οι παίκτες μπαίνουν ξανά στο παρκέ. Αυτοί οι ιδρωμένοι μαχητές στο παρκέ. Το μπάσκετ είναι το μπασκετάκι συγκεκριμένα. Είναι αν μη τι άλλο ένα σκοτεινό μέρος στο οποίο κάποιος πάει βαθιά και βρίσκει τον εαυτό του, έτσι και ο Χαμπίμπ από το MMA. Εγώ δεν κερδίζω τους αντιπάλους, αλλά ένα σκοτεινό μέρος στο οποίο βρίσκουν τους εαυτούς τους. Πόσο ταιριαστό για τον μπασκετάκι σήμερα το βράδυ. Οι Ιτα Τζαζ πρέπει να βρουν τους εαυτούς τους, γιατί αυτή τη στιγμή οι Net Reapers θα υπάρχει ένα σκοτεινό μέρος και πρέπει να βρουν το μέταλλό τους. Inbound αυτή τη στιγμή Net Reapers, με συγχωρείτε. Κατεβάζουν την μπάλα για να το βλέπω, να μειώσουν το σκορ ακόμα περισσότερο. Και επαναφορά το νούμερο 9, ο Τζάνης, και θα κατεβάσει την μπάλα αφήνοντας λίγο το χρόνο να κυλήσει ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος θα ψάξει να δημιουργήσει
σουτ μόνος του Αλεξανδρόπουλος. Άστοχο. Θα μπορούσε να έχει πάει στο συνένα. Ο Μπέρτσος αυτή τη στιγμή ψάχνει έξω. Θα κατεβάσουν οι Τζαζ. Όχι. Πολύ σωστά ο διαιτητής. Το high five του παίχτη τον Νίτα Τζαζ που παραδέχεται ότι έκανε βλακεία. Σωστά το είδε ο φοβερός μας διαιτητής, ο οποίος και καλεί το αντιαθλητικό. Και φυσικά στην ελεύθερη βολή για την ισοφάριση αυτή τη στιγμή είναι τρύπες. Μπορούν να ισοφαρίσουν στο 18-18 εάν είναι εύστοχος με το νούμερο 10 ο Αλεξανδρόπουλος. Και αστοχή στη βολή, δεύτερη βολή σε αυτό το αντιαθλητικό για τους Net Reapers. Άλλη μια φορά από το Προμηθέας Park, περάστε, με το μαϊκούλμα. Αστοχή στη δεύτερη βολή. Κρίμα. Τυχερή η Ιτα Τζαζ αυτή τη φάση. Θα μπορούσε να είναι πίσω με ένα πόντο, αλλά ακόμα κουβούνται με το Τιμέρους 18-17. Όμορφες παρουσίες στο Προμηθέας Park από όλα τα αγόρια. Πάλα για που πρέπει να γυρίσουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με τα μαύρα, ίσως η φανέλα της έχει εμπνεύσει. Σούτ από τρίποντη γωνία, άστοχο. Πάλα πάλι για τους Ιτα Τζαζ, αν και τον είχε λάθος την θεσική. Αλλά τι πιο σημαίνει εδώ να πω, είναι σωστό και λάθος. Δεν είναι γιατί τους Ιτα Τζαζ. Ας έτσι έχουν καλύτερα για τους Ιτα Τζαζ. Για να δούμε ποια θα πάει η απάντησή τους. 1-24 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Ιτα Τζαζ 18, Net Reapers 17. Από το μείον 11 έχει γυρίσει εδώ κόλαση. Αν η άμυνα το μόνο που χρειάζεται είναι πραγματικά παίξει λίγο άμυνα. Ήταν πάρα πολλά από το baseline. Έξω και κάπου το τρίτη. Ο Μπέρτσος. Πάλι αυτό το τρίτη. Ο Μπέρτσα που την είχαμε δει και νωρίτερα. Είναι άστοχη αυτή τη στιγμή. Βγαλμένη από μια άλλη εποχή του μπάσκετ. Αλλά όταν μπαίνει, πάλι να μπαίνει. Για να δούμε τι μπορεί να κάνουν εδώ οι Net Reapers. Πάρα λίγο η μπάλα έξω. Γρήγορα ξανά η Ιτα Τζαζ. Όχι, κλέψιμο. Τι σας είπα. Άλλη μια φορά την άμυνα την έβαλε ο Αλεξανδρόπουλος. Ο Αλεξανδρόπουλος τι κάνει στο τρίποντο. Κοιτάξτε εδώ οι τρίπλες. Το σουτ έξω. Οι Τζαζ δεν έχουν απάντηση αυτή τη στιγμή. Για την άμυνα του Αλεξανδρόπουλου. Θα κατεβάσει την μπάλα. Αν ήταν εύστοχη μια παρά με Net Reapers, θα ήταν μπροστά 10 πόντου στα μάτια μου, αλλά είναι απλώς άσπαστοκι. Σουτ για τρεις. Απέρχεται ο άνθρωπος, ξανά ο Αλεξανδρόπουλος. Κοιτάξτε τον. Θέλει να σουτάρει στο τέλος. Άνθρωπο τέλος του ημιχρόνου. Τέλος ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. Ήταν Jazz 18, Net Reapers 17. Ξανά μαζί σας σε λίγα λεπτά. Ωραία, και μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, απλά πατά στο στόμα. Τα κουμπάνε και τα παιδιά μου λένε πολύ καλό, θα μου μείνει αρέσει. Ναι. Αλλά έχει διακοπεί το... Δεν έχει σημασία, το stream στο βίντεο φωνεύει. Ναι. Οπότε... Δεν έχει να λέει. Μόνο όταν το ακούσουν είναι καλό να το παραδείξω. Αλλά το ξέρω, το νιώθω. Λίγο τα ονόματα αυτό, αν έχω τα ονόματα θα κάνω τα ονόματα είναι και θέμα τριβής μου. Thank you.
Thank you.
πια. Πολύ καλό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Utah Jazz, μάλλον Nate Trippers εναντίον Utah Jazz. Το σκορ είναι 17, Nate Trippers, Utah Jazz 18. Το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, είναι φοβερά αμφίροπο. Η Utah Jazz φαινόταν ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο δεκάλεπτο, ήταν μπροστά με 10 πόντους, αλλά χάσανε αυτή τη διαφορά τους στο δεύτερο δεκάλεπτο, κυρίως λόγω της απίστευτης άμυνας των Nate Trippers. Και την μπάλα θα βάλει ίσως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από το μπασκετάκι για τους Utah Jazz, με το νούμερο 14, ο Βαγενάς. Ωραίο inbound, μπράβο. Μπάλα για τους Utah Jazz. Για να δούμε, ναι, έχουμε εμφανιστεί. Ένα drive στην αρχή. Απίστευτο, Λέα, κάτω από την μπασκέτα. Προσοχή στα νερά. Κατεβάζουν οι Trippers, 10-20. Πρώτη επίθεση εύστοχη από τους Utah Jazz, με ένα πολύ ωραίο φανταστικό reverse layup. Οι Trippers κάνουν όχι το λάθος. Ξανά θα τρέξουν το transition οι Utah Jazz, όχι όσο γρήγορο ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Ψάχνουν μέσα στο ζωγραφιστό αυτή τη στιγμή. Το shoot δεν θα γίνει από το 3-25, από φοβερή άμυνα ξανά. Κάτω την μπασκέτα, όχι άστοχο. Μπάουν με το νούμερο 10. Αλεξανδρό Πρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, για τους Nets Reapers, οι οποίοι ψάχνουν την απάντηση το πρώτο τους shoot στο δεύτερο ημίχρονο. Τρίτες, ναι, φάουλοι τους Nets Reapers αυτή τη στιγμή. Και για όσους αναρωτιούνται, ναι, αυτή τη στιγμή πίνω λίγο νερό με ένα φοβερό BioSteel Hydration Mix, ο επίσημο χορηγό του μπασκετακίου, η BioSteel. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ, να ηλεκτρολίτες της BioSteel χάνετε. Ό,τι έφτιαξε πολύ για τους Nets Reapers. Και αυτή πολύ 19-20 στο σκορ. Utah Jazz κατεβάζουν την μπάλα σιγά σιγά. Τι θα κάνουμε, ένα ωραίο σουτ. Πολύ γρήγορο, δεν χάσανε την μπάλα καθόλου. Ο παίκτης των Utah Jazz έχει κρυφωρήσει λίγο την μπάλα. Ωραίο fake στο τρίποντο. Τέλεια, αλλά στοχή ήταν όλο δικό του και όλο τον χρόνο του κόσμου να παίρνει το σουτ. Η μπάλα θα πει να τρέξει η Utah Jazz, αλλά κάνει ωραία άμυνα από τον Αλεξανδρόπουλο. Σας είπα από το πρώτο δεκάλεπτο ότι όλο το κλειδί του παιχνιδιού είναι ο Αλεξανδρόπουλος και η άμυνά του. Αξίζει ένα Όσκαρ, αν είναι άλλο μία σοκολάτα από το παιχνίδι. Μόνο και μόνο για τις άμυνες που βγάζει. Ή ένα μασάζ από ένα αγαπητό του άτομο. Ή ένα ραντεβού στον Distinto. Σκουπίζουν το παρκέ οι παίκτες του Utah Jazz. Μπράβο στο παλικάρι που δείχνει ότι είναι ταπεινός στην καρδιά του.
Τόνι και η Ζώα θα έχουν εκεί σε το παρκέ σήμερα το βράδυ. Επαναφορά, το σκορ ακόμα 19-20. 8 λεπτά ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Τζαζ ψάχνει την απάντηση. Drive, kick out. Δεν υπάρχει απάντηση. Τελειώνει ο χρόνος. Άλλη μια φορά ήταν Τζαζ, ενώ είχαν δείξει στο πρώτο δεκάλεπτο τον έλεγχο. Έχω χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο ένα πόντο του Μάρκ. Ο Σούδης με τρίπες. Έστοχο! Τρίποντο! Σημεία και τέρατα στο Βουλγαρία Σπάρκ. Είναι τρίπες. Δείχνουν τα δόντια τους. Και μπορεί να κλείσουν για τα καλά τους που ήταν Τζαζ. Για να δούμε. Σάμπρεγγι προχωρεί ωραία την μπάλα ψηλά με το χάντο. Μπάλα θα πάει χαμηλά, λίγο έξω το ζωγραφιστό να κόψει. Έξω kick out, shoot, άστοχο. Ωραία επιλογή, ωραίο shoot αλλά απλώς άστοχο. Ναι, τρίπες κατεβάζουν την μπάλα, περνάει στο κέντρο του γηπέδου. Kick out, στη γωνία τρίπον θα πήγε αυτό. Άστοχο. Ευκαιρία ήταν αυτή να ανεβάσουν διαφορά στους 5. Κατεβάζουν τα Τζαζ, πίεση, πολλοί από τους Net Rippers. Φαίνεται ότι είναι το λίγο coach, double team εκεί, αλλά υπέπεσαν στο foul. Ασφυκτική πίεση των Net Rippers. Αυτό είναι το απόσταγμά τους σήμερα το βράδυ. Μετά από ένα δεκάλεπτο. Σαφρό. Έχουν γυρίσει το μάτς για τα καλά και το μείον 11 είναι στο συν 2 κύριε Σικίνη με 6 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του τρίτου περίοδου. Inbound για το Σιταζάζ. Ναι, κόβει, δίνει κόβει, ναι! Πολύ ωραίο ωραίο να καλάβει. Και οι φίλοι του είναι το Τζαζ, δεν λένονται. Για να δούμε το σκόρ που είναι. Ισοπαλία 22, όλα είναι τρίποντο από την κορυφή της. Στο επόμενο στόχο και αυτό! Το περίμενε την Ρίπερς να αρχίσει να τον παμπαρδίζουν 6 και 27. Είναι 6 στο τάκι 6 και 47 και 37, δεν ξέρω. Αλλά το τρίποντο ο παρασμός έχει αρχίσει να γελάει. Θα απαντήσουν οι Τζαζ, το drive. Τα αριστερά, άστοχο. Όλοι παλεύουν για το rebound. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με το νούμερο 9, ο Τζάνης θα πασάρει στον Παναγιωτόπουλο, θα κάνει χάντο στον Τζιρόνι, ο οποίος θα κάνει πίσω και όχι αστοχό. Νομίζω ότι η στιγμή του Μπέρτσου έρχεται. Νομίζω χρειάζεται ο Μπέρτσος να δει για τους Ιτα Τζαζ. Χρειάζεται ο Μπέρτσος για να καλμάρει τα πράγματα. Είχε δείξει την ηγεσία του στα πρώτα 2 δεκάλεπτα και νομίζω χρειάζεται να μπει για να ισορροπήσει το παιχνίδι για τους Ιτα Τζαζ. Σκορ 25-22 για τους Net Rippers, οι οποίοι ακόμα σπόντους άλλη μια φορά. Το έχουν γυρίσει από μείον 11. Ανάσταση Λαζάρου λίγο πρόωρα. Μια μικρή καθυστέρηση εδώ για να μπει η φανέλα του παίκτη των Ιντα Τζαζ σωστά μέσα στο σοτσάκι. Αυτός που μας καθυστερεί είναι ο Καβούλας. Δεν αντιλαμβάνουμε ότι έχουμε και δουλειές. Οι διαιτητές κοιτάνε το χρόνο, 5 και 20. Για το 30% εντολές δίνει από το Μπάγκο Μπέρτσος. Φωνάζει. Ιντα Τζαζ inbound. Πίεση φοβερή. Κοιτάξτε, αστυχική. Ωραίο κόψιμο, δεν είναι έτοιμος όμως.
και έχασε μέσα τα χέρια του ο Γασπαράτος στην μπάλα. Έξυπνη κίνηση του Βαγενά να δώσει την μπάλα εκεί, αλλά δεν ήταν έτοιμος ο συμπαίκτης του να λάβει την μπάλα. Με τρίπερς. Δεν σίγουρα ότι θα είναι ευχαριστημένος. Μπάλα έξω. Θέλω να πάρει στο ζωγραφιστό, αλλά ξεντάκι κάους. Το φέικ. Άλλο ένα. Φάουλ. Είναι ο διαιτητής δύο βολές για το νούμερο 5. Τον Νετ Ρίπερ στον Τζάνι Χρήστου. Μπράβο στον Τζάνι. Ωραίο το σκέφτηκε εκεί τουλάχιστον να πάρεις κάτι. Και πήρε το φάουλ. Άλλο ένα βράδυ. Φαίνει συγκινήσεις στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ζωντανά. Δεν μπορεί να το δείτε, αλλά έχουν τουλάχιστον 150 ανθρώπους εδώ που παρακολουθούν ζωντανά το παιχνίδι. Άστοχη πρώτη πολύ. Ακόμα το σκορ 25-22. Σχεδόν 5 λεπτά ακόμα για το τέλος της περίοδου. Ο Τζάνις, μπάλα κατεβαίνει πάλι για τους Ιταντζάς. Φοβερή άμυνα από τον Τζάνι, ο οποίος μόλις είχε στοχή στην ελεύθερη βολή. Κοιτάξτε εδώ την άμυνα, κοιτάξτε το πάνω, στην εκλήψη το! Θα κατεβάσει το πάνω, αριστερό λέει, αλλά με το δεξί, σαν εμένα. Αριστερό χέρι δεν είχα ποτέ. Και έτσι δεν είχε σημασία από ποια μεριά της μπάλας δηλαδή. Μας κέντας παίρνει το lay-up, πάντα δεξί. Και αυσά είναι την λιμένης διαφορά για τους Net Rippers. Βλέπετε και εσείς το φωτεινό πίνακα του Προμηθέα Star Park. Net Rippers 28, Ιταντζάζ 22, 4 και 37. Με το τέλος του παιχνιδιού. Ξεκινάει το NBA σε λίγο καιρό. Η Euroleague ξεκίνησε αυτό το βράδυ. Το BCL επιτέλους βλέπουμε λίγο μπάσκετ και το σε τίποτα. Ψάχνουμε όλοι για το άτομα που αγαπάμε, μπαίνει με τον χειμώνας. Γέντουμε τα φούτερ από την Αθαλήνη. Ποιος δεν αγαπάει ένα ωραίο ζεστό φούτερ. Τα σκαστικά του παπούτσια. Στους 6 πόντους η διαφορά. Εδώ στο Προμηθέας Park. Με τρίπερς έχει γυρίσει το μάτι για τα καλά. Ψάχνουμε απαντήσεις στην Ιταντζάζ. Να δούμε αν ο Πέτσος μπορεί να προσφέρει μια σταθερότητα για το παιχνίδι. Αλλά όπως σας είπα, η άμυνα το μετρήπτω στον Αλεξανδρόπουλο ακόμα και με τους συμπαίκτες του τον Αποστολόπουλο έχει κυριολεκτικά αλλάξει το παιχνίδι υπέρ των Net Rippers. Inbound η μπάλα αυτή. Βλέπετε, μπήκε ο Πέτσος για να δούμε αν η εμπειρία του θα βοηθήσει το παιχνίδι να γυρίσει. Πέτσος κατεβάζει την μπάλα για να δούμε αν το πάει πάνω του. Θα κάνει το drive, kick out στο τίποτο. Ψάχνει η Ιταντζάζ, το Στεφάνι, τα έχουν χαλάσει μαζί του για τα καλά. Πέρσα στην γωνία. Θα κάνει το drive, kick out. Δεν υπάρχουν επιλογές, η άμυνα, κοιτάξτε εδώ, οι Net Rippers. Connection! Ξανά οι Net Rippers, Net Rippers! Θα τρέξουν άλλη μια δευτερεύουσα επίθεση. Kick out inside, τίποτο όχι. Και φλέξιον μέσα από το νούμερο 8, τον Κοσμά, τον Ιταντζάζ. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης τους Net Rippers. Στη γωνία, ο Τζανής. Μετράει για να δούμε, όχι χαμηλά λέει ο ρεφ. Φάουλ χαμηλά, παραλίγο να έχει το συν 1. Πολύ ωραία επιλογή του εκεί ακριβώς. Να σπάσει τις καρδιές των Ιταντζάζ. Ξανά με το νούμερο 5 ο Τζανής. Τζανής. Σουτ. Έχει κύριε. Για 3 πόντους. Με τον αυτό ο Παπα Γιωργόπουλος. 31-22 κυρίες και κύριοι. Έχει γυρίσει το μάτς για τα καλά. Τι θα κάνουν οι Ιταντζάζ δεν ξέρω. Φάουλ. Για τον παίχτη τον Ιταντζάζ, το φάουλ υπέπεσε το νούμερο 9. Τον Net Rippers. Ο Τζάνις, ο Μάνις, Τζάνις Μάνις. Ωραίο, τραγούδι.
Ζαλιμάνι. Μπάλα. Θα κάνει inbound το 25. Ο Γασπαράτος, ο Γεράσιμος. Γασπαράτος. Γασπαράτος ψάχνει. Γασπαράτος κρατάει την μπάλα. Γασπαράτος στο drive. Λέει. Γασπαράτος. Γεράσιμος με το νούμερο 25 πρώτο. Εκεί που δεν φαινόταν ότι η μπάλα θα μπει, η άμυνα των Net Rippers ήταν εκεί, αλλά η μπαλίτσα μπήκε. Για 1-24-3 λεπτά για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ. Ωραίο για το νούμερο 12 ο Τάκης. Για τους Net Rippers πήρε το φάουλ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τον Βετ. Το lay-up για την μπάλα. Hydration από την BioSteel. Μεγάλος χορηγός, NoviBet. Υγείος. Και φυσικά οι αγαπημένες μας μπάλες, η Wilson. Άλλη μια βολή. Handball. 32-24. Πώς τα κατάφερε. Πολλές. Άλλη μια φορά, ο Γασπαράτος. Άμυνα θα παίξει. Ο Σιλόνις. Γασπαράτος, ψηλάει άμυνα των Net Rippers. Δεν σταματάνε, Γασπαράτος μέσα. Ζανίζ. Όχι, Γασπαράτος είναι σαφαχός. Εμβιασμός. Και φάουλ για να στήσει η επίθεση. Net Rippers, έξυπνο φάουλ. Νούμερο 33. Υπέθεσε ο Δαρίνης για να σταματήσει αυτή την επίθεση των Net Rippers, έξυπνο φάουλ. Αλλά δυστυχώς θα πάνε στις βολές και δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Για να δούμε τι θα καταφέρει εδώ με το νούμερο 8, το Net Rippers, ο Τσιρόνης. Τσιρόνης πρώτη βολή. Άστοχο. Τσιρόνης. Άστοχο. Ο Βαγενάς, κοιτάξτε, γρήγορα που έφυγε η μπάλα. Από τους Utah Jazz. Νάτος ο αρχηγός. Σας το είπα ότι ο Μπέρσος θα πάρει πρωτοβουλίες για τους Utah Jazz. Μπέρσος με δευτερεύουσα προσπάθεια. Πήρε το φάουλ. Ο Τζέμπρος ήταν καθαρό, ήταν το φάουλ όμως. Θα μου το πείτε εσείς που βλέπετε το βίντεο. Κάντε comment, κάντε like, κάντε subscribe. Θέλουμε να γίνουμε viral. Μπέρτσος με το 11, ελεύθερη βολή, άστοχος. Πήρε το κύριο Σταφάρο, πάρε τη βολή όμως. Η ομάδα του σε χρειάζεται. Καθώς αυτή τη στιγμή είσαι πίσω. 32-24 το σκορ. Με 2-29. Για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπράβο τον Τζάνι, πολύ ωραίο κόψιμο. Συγγνώμη, Γασπαράτος. Τρίποντο. Άλλη μια φορά, οι προβλέψεις μου ήταν σωστές, ο Πέτσος πήρε ένα δύσκολο σουτ και μειώνει 34-28. Για να δούμε, κοιτάξτε εδώ, θα κάνει kick-out, ναι, kick-out στην γωνία. Κόψιμο 33. Άστοχος, Πέτσος. Άλλη μια φορά, νομίζω πριν ξανά τα χαρακτήρια της. Ήταν το φάουλ. Κοιτάξτε, ξαναδείτε το χαρακτήρια της Utah Jazz. Με αυτό το 10 λεπτό θέλει να παίξει γρήγορο transition basket. Ο Μπέρτσος έχει αναστήσει την ομάδα του. Μάλλον πήρε τις ανάσεις που χρειαζόταν και έχει πάρει την ομάδα του στις πλάτες του. 34-28 στους 6 πόντους. 2 possession game. Που λέμε στο basket. 2 position game, inbound, Ταντάγκας. Μπέρτσος, θα δω τον
Άλλη μια φορά ο Μπέτσος θα κάνει inbound 37-28 για τους Net Reapers. Φοβερό τρίποντο. Βομβαρδίζουν ακόμα οι Net Reapers. Τους ήταν Jazz από τα 6 και 47. Wow, ήταν αυτό. Τον έκανε σε πέτυλα. Ο Μπέτσος. Το drive. Από τον Κασπαράτο, ο οποίος όμως συναντάει στεναρή άμυνα και κάνει λάθος την παραπάτη για τους Net Reapers. 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Όλη η επίθεση για τους Net Reapers, να δούμε να την πάρουν όλοι. Όλη την επίθεση είναι ο coach. Κοιτάξτε εδώ το φωτεινό πίνακα. 6, 5, 4, 4, 3, 3, μέσα και τέλος τρίτης περίοδου, φοβερό τρίποντο. Από τον Τσιρόνι, από τη γωνία του των τριπόντων. Σκοράρι, το σκορ είναι 40-28. Φοβερό παιχνίδι, 40-28. Στους 12 πόντους η διαφορά. 40-28. Περίεργο παιχνίδι βλέπουμε εκεί που θα αρχιζόταν κάποιος ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Ιντα Τζαζ είχαν τον έλεγχο και ήταν μπροστά μέχρι για 11 πόντους στην πρώτη περίοδο και με την έναρξη της δεύτερης περίοδου οι Net Reapers κυριολεκτικά γύρισαν το μάτς κυρίως λόγω της άμυνάς τους. Και αυτό από τον Αλεξανδρόπουλο με το νούμερο 10 και από τον Παπαγεωργόπουλο με το 18 και τον Τζάνι και τον Αποστολόπουλο εκεί του δώρατο στο Net Reapers για να γυρίσουν το μάτι σε μια άμυνα και μετά απλώς βομβάρδισαν από τα 6.47. Θέλει απαντήσεις αυτή τη στιγμή η ομάδα των Ιντα Τζαζ το 4ο δεκάλεπτο που ξεκινάει τώρα 40-28, συγγνώμη, οι Net Reapers προηγούνται τον Ιντα Τζαζ. Παιχνίδι γεμάτο συγκίσεις. Inbound ξανά για τους Net Reapers από τον άνθρωπο τον Αλεξανδρόπουλο που γύρισε το μάτς με την άμυνά του. Αλεξανδρόπουλος γελάει. Μπάλα, το 8, θα το δώσει ο Τσιρόνης.
Για να δούμε τι θα κάνει. Εναντίον τον καπετάνιο τον Μπέρτσο. Έξω κάτω το Αλεξανδρόπουλο. Και έχω κύριε μου που βλέπουμε. Αλεξανδρόπουλο. Δείχνει ότι δεν είναι μόνο άμυνα αλλά και επίθεση. Άλλο ένα τρίποντο. 43-28 κυρίες και κύριοι. Δεν έχει απάντηση η ριμπάουντ για τους τρίπες. Κατεβάζει πάλι ο Τσιρόνης με το νούμερο 8. Τσιρόνης, Σάντι, Αλεξανδρόπουλος. Κάτω, με το νούμερο 12. Ο Τάκης, έξω. Κι άλλο τρίποντο. Όχι άστοχο. Κατεβάζει ο Ιταντάς. Γρήγορα ο Μπέρτσος. Τρίποντο Μπέρτσος. Άστοχο. Ριμπάουντ. Το βάζει ο Τσιρόνης. Το μέτρο του Σαρβάρα είναι το μπασκετάκι, ένα σκοτεινό μέρος που πάντα οι άνθρωποι, οι μπασκετμπολίστες και βρίσκονται σε αυτούς τους και αυτούς που είναι Clippers έχουν βρει το μέταλλό τους. Έχουν βρει το ποιο είναι. Κοιτάξτε με το χαρακτήρα και με κλείσουμε στο 2012. Είναι προηγούνται από την Ελλάδα και από την Ελλάδα. Rebound άλλη μια φορά. Μη σύντες δεν υπάρχουν γιατί. Άλλο ένα layup. Με το νούμερο 6. Συγγνώμη. Ο Σεγιάννης για τους δε τρίπες. 47-28. Ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Ήταν σαν να μην έχουν παραδοθεί. Στους 20 πόντους διαφορά. 47-28. Φοβερή άμυνα. Καθαρή άμυνα η μπάλα για τους Σεγιάννης. Τι βλέπουν τα μάτια μας όλο το βράδυ και φοβερό μπάσκετ. Ένα δεκάλεπτο χάνεις, τρία δεκάλεπτα μετά είσαι 20 πόντους μπροστά. 47-28, η τρίτη είναι μπροστά. Άλλη μία άμυνα ξανά, δεν είναι κάποιος ο Μπέρτσος. Κατεβάζει με τα σίγουρα του χέρια. Ο Τσιρόνης. Αλλά είναι ασφάλιο λάθος. Ο Τσιρόνης δεν μπόρεσε να βρει το συμπαίκτη του. Αλλά ο Τσιρόνης και ο Αλεξανδρόπουλος κουβαλάνε αυτή τη στιγμή την ομάδα στην πλάτη τους. Αρχίζουν τα νεύρα, αρχίζει λίγο το παράπονο για τους Utah Jazz. Τα ακούει ο διαιτητής, αλλά δεν αλλάζει την αποφασή του. Μπάλα για τους Utah Jazz. Κάνουν inbound από τη sideline. Για να δούμε. Ο Πέτσος έχει απόφευμα στο ψυχικό τόπο. Με κατεβασμένα τα κεφάλια σίγουρα θα αναρωτιούνται τι έγινε λάθος με το πρώτο δεκάλεπτο. Τι έγινε με το πρώτο ραντεβού και καταφέρανε στο δεύτερο και το τρίτο ραντεβού να κάνουν καλύτερο. Αλεξανδρόπουλος κάτω. Χαμηλά. Βήματα. Σίγουρα βήματα. Με τι εγώ το κατάλαβα. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να χαλαρώσουν οι μέτροι, περισμένουν ακόμα σχεδόν 7 λεπτά. 7 λεπτά για όσοι ξέρουν πολλής χρόνος, άπειρος χρόνος. Ένα drive, αλλά ταπίδι! Ταπίδι in your face από τον Σεργιάννη. Όπως είπαμε, μέτροι περισσήσαν άμυνα. Πολύ ωραία τα παιδιά. Έξω. Για να δούμε τα Τζαζ να τα ξεταφτιάξουν το καλάθι. Ένα τρίτο. Όχι, το πέντε ο Πέτρο το καλάθι σήμερα το βράδυ είναι πάνω για τους The Clippers, οι οποίοι κερδίζουν τα μπάλα.
μπάλα στα σίγουρα χέρια του. Τρίποντο. Έξω. Το άστοχο τρίποντο του Αποστολόπουλου. Ζαχαράτος. Έξω. Άρα γεράσιμε. Δεν πειράζει. Η μπάλα για τις νέες τρύπες. Όλος ο χρόνος δικός τους 6 λεπτά. Μπροστά 49-28. Ποιος θα το περίμενε. Αλεξανδρόπουλος. Θα πάρει και το όχι επιθετικό. Σπάνιο λάθος από τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος θα συζητάει με τον ρεφ, του δίνει το χέρι του, συμφωνεί, γελάει. Θα μπορούσε να παραδοθεί, αλλά δείχνει εκεί την κλάση του. Καλώς θα συζητήσει κανείς άνθρωπος. 5-5-6 μέτρος, 4-6-28 για τους Ned Rippers. Της Ρώτας στο πακέτ. Inbound από την sideline για τον Γασπαράτο, το γεράσιμο. Θέλει να βρει τον Μπέρτσο. Κουρασμένος. Ο Κοσμάς. Για να δούμε τι μπορεί να κάνουμε εδώ. Η Τατζάς. Γιάσπα. Με το 0. Γασπαράτος. Όχι τον αδερφό του μάλλον. Γασπαράτος θέλει να τρίξει στην ρακέτα, αλλά γίνει το λάθος. Θα τρέξει σε πρώτο χρόνο εμφυριασμό. Ωραίο. Για ποιον, πάγονται για την μπάλα. Κοιτάξτε εδώ, όλοι πέφτουν κάτω για το κορμί τους για την μπάλα. Αλλά ξανά, άλλη μια φορά. Τρίπες. 4 δευτερόλεπτα για το λεπτό της επίθεσης. Αλεξανδρόπουλος, τρίποντο. Άστοχο. Κοσμάς. Λασπαράτος. Θέλει να κάνει κάτι. Περιμένει ο Μπέρτσος, αλλά δεν παίρνει την μπάλα. Γασπαράτος κρατάει την μπάλα, ίσως χωρίς λόγο τόσο πολύ. Γασπαράτος, άστοχος Γασπαράτος. Ο Γεράσιμος. Γασπαράτος, ωραία κίνηση. Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ο Γεράσιμος. Γεράσιμος είναι με το 25, ο Γασπαράτος είναι με το 0. Πήρε όμως κάτι, πήρε δύο ελεύθερες βολές. Το σκορ παραμένει 49-28, 5 λεπτά ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Για να δούμε. Γασπαράτος, αστοχός. Όταν λέμε ότι έχει κλείσει η τράπεζα, έχει κλείσει η τράπεζα. Δεν μπορούν να αγοράσουν καλά αυτή τη στιγμή η Τατζάς. Γασπαράτος. Παναγιώτης, άστοχος και στη δεύτερη. Όμως πάνω το παίρνει. Ο Πέτσος. Έξω στον Κοσμά. Γασπαράτος, σώθη τα πίτι, το τρίποντο. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Τσιρόνι, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Τσιρόνι θέλει να δημιουργήσει. Τσιρόνι, ο Αλεξανδρόπουλος, ο Αλεξανδρόπουλος. Πάλι κάτω, μπάλα. Πάλι ξανά το ίδιο σύστημα. Άστοχο σου, ο Μπέτσος, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Μπέτσος, Είναι ακριβώς αυτό που είχαμε πει για την άμυνα των Ned Rippers. Είναι απλώς για παρακολουθήσεις. Ωραία κίνηση. Ο Αλεξανδρόπουλος είναι σίγουρα ο MVP της βραδιάς μας. Σε άμυνα και επίθεση τα κάνει όλα. Κυριολεκτικά έβαλε τον Μπέρσο σε ένα πόστερ. Δεν ξέρω την κάθασε, αλλά... Και του κλέβει την μπάλα, κοιτάξτε στον τόνο. Αλεξανδρόπουλος, πρέπει την μπάλα, πάμε στο όσο. Θα ολοκληρώσουμε. Ωραίο ρεπ. 4 λεπτά, ακόμα 3-43. Το επιπέρου σκορ. Ανεβαίνει ο Τρίπερς. Πέτρασος. Σου, τρίποντος, θα πάρει πάνω μόνος του, όχι. Βάζει ο Τρίπερς. 53-28. Πόσοι όμως να σκοράρουν οι Ήτας, δεν ξέρω τι ο ίδιος. Μπάλα έξω, η μπάλα για τους. Γασπαράτο το γεράσιμο. Η μπάλα θα κάνει inbound. Ο Τσιρόνης. Δεν έχουν απάντηση σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο. Ή τα Τζαζ. Έχουν Τσιρόνης κολλάσει. Τσιρόνης ψάχνει.
Με το 18 μπήκε ο Παπαγεωργόπουλος. Είχαμε καιρό να το Παπαγεωργόπουλος. Έξω, Σιρώνης, στη γωνία. Παπαγεωργόπουλος θα κάνει το τρίποντο. Σχεδόν έρχομαι, αλλά πάλι. Κοιτάξτε το rebound. Είναι τρίπερς τώρα, θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Πέτσος. Ένα λέει άστοχο, αλλά παίρνει το φάουλ. Ο Μαρίνης. Υπάρχει Θεός. Κατεβάζει την μπάλα με το νούμερο 18. Ο Παπαγεωργόπουλος. Τι θέλει να κάνει εδώ, τι θέλουν να κάνουν οι Net Reapers. Παίρνει ένα screen ψηλά. Θα κάνει κι κάτω τρίποντο. Τρίποντο αμέσως στην γωνία. Ναι! Στεριάννης! Έγινε! Αμέσως υπάσαμε την άμυνα στο πρόσωπο του. Όλα στα χέρια του τρίποντο. Μέσα! Και άλλο το τρίποντο. It's raining τρίποντα. Για τους Net Reapers με το νούμερο 14. Ο Βαγενάς. Με κατέσσερα από το Λόπουλος. Ο Βαγενάς. Αλλά ο Στολόπουλος το φοβερό τρίποντο. Κύριε και κύριοι, 59-31. Δεν ξέρω πάντως πόση διαφορά είναι αυτή η ώρα στα πραγματικά μου. Ό,τι και να γίνει εδώ, δεν αλλάζει καθόλου την εικόνα του παιχνιδιού. 7 δευτερόλεπτα, σκορ 62-33, κυρίες και κύριοι. Το τελειώνει το παιχνίδι ήδη. 62-33, τέλος του παιχνιδιού, είναι τρίπλες. Σάβουνε τους Ιταζάζ. 62-33 τελικό σκορ, 62-33 τελικό σκορ παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στους Net Reapers που τελειώσανε τούτους οι Ιταζάζ. Χαιρετούμε από το Προμηθέας Park για το πρώτο παιχνίδι. Πώς έκανα τώρα.